Λίγο άγρια μηνύματα. Είναι άγριο τώρα αυτό το ότι αν ξεκίνησε με το ξενό νοσοκομείο θα τελειώσω και όλα αυτά. Αν αναφέρονται στον Νίκο Μουσουνά, δεν ξέρω κιόλα. Α, με ενημερώνουν ότι έχει παρέμβει η κυρία Βατίδου. Θέλει να παρέμβει. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι είναι ναι. Καλύτερο να ακούσουμε. Με χαρά. Έχει τηλεφωνήσει. Ναι. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα, Εύη. Ποιο είναι? Ναι. Καλημέρα, Εύη. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, μην λέτε βλακίες. Μη λέτε χαζομάρες. Τα μηνύματα που είναι στο. Καλημέρα, δεν αναφέρονται στον κύριο Μουσουνά. Ωραία. Το είπα στον κύριο Καβατζίκη που με πήρε πριν από λίγο. Το μόνο μήνυμα το οποίο αναφέρεται στον κύριο Μουσουνά είναι αυτό που έχω δημοσιεύσει εδώ και μέρες όταν εκείνος ξεκίνησε όλη την ιστορία. Δεν ξεκίνησα εγώ. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μην το χοντρίνουμε, διότι επειδή μπήκανε πάρα πολύ μέσα στο Instagram και αρχίσανε να λένε πάρα πολλά και στο inbox γενικά. Οπότε αφήστε το καλύτερα. Οι απαντήσεις δεν μπορούσα εγώ να απαντάω σε 200 και 300 οπαδούς που δεν ξέρω από πού ήρθανε. Ούτε κατηγορώ τον άνθρωπο σε αυτό. Δεν πάνε στον συγκεκριμένο κύριο. Κυρία Βατίδου, αναφέρεται λουμπάγκο όμως. Κυρία Βατίδου, αναφέρεται λουμπάγκο. Δεν έχει σημασία. Όταν δεν γράφω από κάτω το όνομα και δεν τακάρω το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου, εντάξει, μην βγαίνετε να λέτε πράγματα τα οποία. Καλά, δεν είπαμε, ακόμα δεν σχολιάσαμε. Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο. Εντάξει, λοιπόν. Ακόμα δεν ξεκίνησαμε να σχολιάσουμε. Μην πηγαίνουμε αλλού το θέμα. Το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι το εξής, παιδιά. Εντάξει, για να μην σχολιάσετε το κάνω. Να σας τα πω εγώ να μην σχολιάσετε. Θα φέρετε τη δική μου την άποψη κατευθείαν. Μα με χαρά. Και αν θέλετε, μπορείτε πολύ απλά να πάρετε και τον κύριο. Χωρίς κανέναν λόγο βγήκε. Δεν ακούγεται, κάνει και τηλεόραση τον αντίλιο. Ο κύριος Μουσουνά από το πουθενά που δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο βγήκε να πει αυτά που είπε, τα οποία για μένα δεν με πειράζει. Αν πούνε κάτι για μένα πραγματικά δεν πειράζει, γιατί και εσείς στο παρελθόν σαν εκπομπή έχετε πει πολύ άσχημα πράγματα για μένα και σας έχω απαντήσει πάλι μέσω στο Instagram. Αυτό είναι μια συνήθεια την οποία κάνετε γενικώς. Παρ' όλα τα αυτά υπάρχει μια σχέση. Ναι, υπάρχει. Απαντάω στο Μουσουνά το Instagram και έχω απαντήσει και τον έχω ταγκάρει. Δεν χρειάζεται να το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα και να θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Μα δεν λοιπόν, ξεκινήσαμε κάτι, καμία εκπομπή δεν ξεκινήσατε. Καθίστε να σας πω, πώς δεν ξεκινήσατε. Φυσικά και έχετε ξεκινήσει. Φέρνετε την κάμερα. Ποιος ξεκίνησε, εγώ ξεκίνησα. Εγώ έχω ξεκινήσει, πες μου, ποιος μου μιλάει. Κυρία Βατίδου, συγγνώμη, θέλω να. Κυρία Βατίδου, είναι πολύ εμφανές από τα μηνύματα που ανεβάσατε όταν αναφέρεσαι στον κύριο Μουσουνά. Εδώ πέρα έχει πει, έχει μιλήσει για την ανήλικη την κόρη μου. Λοιπόν, το δεχόμαστε ότι είναι η κόρη σας και έχετε δίκιο. Όταν λοιπόν το δέχεσαι, πάρε λοιπόν το θέμα και παρουσίασε το σωστά. Μα. Αναφέρομαι σε μια εκπομπή η οποία. Εντάξει, έχει συμπεριφερθεί σε μένα στο παρελθόν το καλοκαίρι όταν η ΦΕΗ ήταν στο νοσοκομείο και ήταν άρρωστη. Εκτελεστικά απέναντί μου. Έχω πάρει την νομική υπηρεσία του Αντένα. Δεν μου έχετε δώσει καμία σημασία. Κάνετε κανονικές εκπομπές τις οποίες στέκεστε πάνω στην δική μου την προσωπική ζωή και αυτή τη στιγμή θέλετε να πείτε τι. Δεν θα απαντήσω όταν μιλάνε για το παιδί μου. Κυρία Βατίδου, καλά. Κυρία Βατίδου, θέλω να σας πω. Όχι, όχι, Άρη, μισό λεπτό. Είμαστε ευγενικοί. Την άποψή μου σχετικά με ποιο. Αν μ' αρέσει ένα τηλεπαιχνίδι ή μ' αρέσει η εκπομπή της Face ή μ' αρέσει η εκπομπή του άλλου. Α, τώρα μπλέκεται και η δική μας εκπομπή και λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Face. Λοιπόν, είμαστε ευγενικοί. Δεν μπορείτε και σαν δημοσιογράφοι, όταν θέλετε, όταν έρχεται μια κάμερα και με ρωτάει κάτι και μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ξέρετε κάτι, μπορείτε να μου απαντήσετε γι' αυτό και ζητάτε την άποψη τη δεν θα ζητήσω. Είναι μέρα το πρωί, να κοιτάξω το μόνο. Αν μη πούνε μετά και θα βάλουμε τα καλοκαιριού. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω. Τα ξέρει. Έλα, εντάξει, τώρα, παιδιά, μην κάνετε τις πάπιες. Δεν κάνουμε καθόλου τις πάπιες. Συγγνώμη λίγο τώρα. Ωραία. Είμαι ευγενική. Έδωσα αμέσως το λόγο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά για το συγκεκριμένο. Μα δεν με αφήνεις όμως να μιλήσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνεις κάποιες δηλώσεις μπροστά σε 6 μικρόφωνα. Μπορώ να έχω λίγο τα πλάνα από τις δηλώσεις. Τα οποία σχολιάζονται. Σχολιάζονται από αρκετές εκπομπές. Να δω λίγο τα μικρόφωνα, παρακαλώ, από τις δηλώσεις. Δηλαδή και όλες οι εκπομπές που είχε πάει κάπου. Δεν είναι αυτό το μικρόφωνο από τις δηλώσεις. Αυτό είναι απάντηση σε διάφορους οι οποίοι. Εδώ λοιπόν, έτσι ξεκίνησε. Εδώ λοιπόν, βλέπουμε σε αυτά τα πλάνα. Βλέπουμε σε αυτά τα πλάνα ότι κάνεις κάποιες δηλώσεις. Σωστά. Είναι πολύ συγκεκριμένη η δήλωση. Δεν μπορώ να σας την
κάνω και επιτόπου εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν μου αρέσει το Greece Next Top Model και η κριτική επιτροπή του. Τέλος. Αυτό ωραία. Είναι. Αυτό εμείς, έχω πει. Σαν εκπομπή, το σχολιάσαμε την επομένη. Ακριβώς αυτό σχολιάσαμε. Σχολιάσαμε το Μουτσινά. Και μετά υπήρχαν stories το ίδιο είπα. Που λοιπόν. Απαντούσε στο Μουτσινά. Μέσα σε αυτά τα story. Δεν απάντησε στο Μουτσινά. Μα όταν λες θα σου στείλω το κραγιόν. Θα σου στείλω αυτό. Το κραγιόν. Αυτό. Θα σου όχι στείλω το κραγιόν που μάλλον σου άρεσε. Μην βάζεις λόγια στο δικό μου το στόμα. Μην μου βάζεις... Δεν απάντησα στο Μουτσινά στα story. Δεν έχω απαντήσει μέσα από τα story μου. Εάν το συνεχίσεις, θα σε τελειώσω. Δεν σου φτάνει. Το νοσοκομείο πάλι θες να πας. Δηλαδή, μα τα βλέπουμε. Μα αφού λέτε εδώ ότι με ενημέρωσαν ότι είσαι στο νοσοκομείο με λουμπάγκου. Με ενημέρωσαν ότι είσαι στο νοσοκομείο. Ούτε για το κραγιόν αναφέρεσαι σε αυτό. Ποιος ήταν στο νοσοκομείο με λουμπάγκου. Αν δεν δείξει το δικό μου το λόγο, μα σας απαντώ. Γιατί δεν είναι τώρα, αν μιλάμε τώρα τυπικά και νομότυπα, δεν είναι θέμα να υποθεί το όνομα. Ξέρουμε όλοι σε ποιον απευθύνεσαι. Τελείωσε. Άρα το παίρνεις πίσω. Άρα δεν, ναι. Άρα δεν ισχύει. Όχι, δεν το παίρνω αυτό πίσω. Είναι η απάντηση. Δεν το παίρνω πίσω. Εμένα δεν πιο όριμο μου φαίνεται να πεις όχι. Ότι έγραψα όχι. Κάποια πράγματα και τα παίρνω πίσω. Μα προσπαθώ να σου εξηγήσω και δεν θέλεις να καταλάβεις αυτή παρακαλώ. Τη στιγμή. Επιμένεις να λες τα δικά σου. Σου έχεις, τον, έχεις εμένα τη τηλεφωνική σου γραμμή και επιμένεις να λες εσύ αυτά που θέλεις να πεις. Ε, πες τα τότε. Κυρία Βατιδού, αυτά τα story δεν είναι για τον Μουτσινά. Μόλις τώρα και πριν σου είπα ότι αυτά τα story είναι απαντήσεις ανθρώπων που μπήκανε μέσα στο inbox και με απείλησαν. Το είπα και στο Μένιο χθες. Μην μπλέκεστε. Ωραία. Στον κύριο Φουρφιά, ότι ήταν καλεσμένη η κυρία Βατιδού. Πάμε τώρα αλλού. Προχωράμε. Ωραία. Αυτό για το κραγιόν δεν ήταν ούτε αυτό για τον Μουτσινά. Ξεκάθαρο είναι. Συγγνώμη, ρε Σιφέη, δεν βλέπεις το Instagram. Δεν έχεις Instagram. Το παίζεις χαζούλα. Δηλαδή, να καταλάβω. Έχω ταγκάρει λοιπόν, το όνομά του. Δεν από θα κάτω, το συνεχίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Που ίδια κάλεσε, νομίζω, έτσι. Ναι, και την βγάλαμε κατευθείαν. Να σας πω κάτι. Εμείς όταν κάνουμε ρεπορτάζ, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω σήμερα με την κυρία Βατίδου, γιατί επειδή ανέβασε και κάποια σχόλια για τη Vogue που έχει κάνει